Από τη δική μας πλευρά θεωρούμε ότι δεν πρέπει κανένας εργαζόμενος, όχι μόνο εμείς εκπροσωπώντας το δικό μας συνδικάτο, να μπει στη διαδικασία συζήτησης για το πώς θα του επιβάλλει η συγκεκριμένη κυβέρνηση ή η επόμενη, όπως έκαναν βέβαια προσπάθεια και οι προηγούμενες, για να διεκδικήσει, να αγωνιστεί, να παλέψει. Είμαστε εργαζόμενοι εμείς στον επισυντισμό, στα ξενοδοχεία, στα εστιατόρια, χιλιάδες από εμάς είναι εποχικοί. Αυτό το διάστημα που η κυβέρνηση φέρνει αυτό το απαράδεκτο νομοσχέδιο, αντιμετωπίζουμε την πιο σκληρή πλευρά της πολιτικής και της συγκεκριμένης κυβέρνησης και των προηγούμενων, η οποία στηρίζει απεριόριστα τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους στον κλάδο του τουρισμού με προκλητικό τρόπο, με νέα πακέτα χρηματοδότησης, ευκολύνσεις, προνόμια, και καλούμαστε να ζήσουμε με 9 ευρώ την ημέρα για το επόμενο διάστημα. Εμείς λοιπόν που καλούμαστε να ζήσουμε με 9 ευρώ την ημέρα, θα πάρουμε την άδεια από αυτό που μας καταδίκασε σε αυτή την εξαθλίωση για το αν θα διαδηλώσουμε ή όχι για μια ζωή με αξιοπρέπεια. Αυτό μας λέει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό λέει στους χιλιάδες ξενοδοχο υπάλληλους εργαζόμενους στον επισυντισμό που τις προηγούμενες μέρες διαδήλωσαν με πολύ μαζικό τρόπο και καλά έκαναν και δεν ζήτησαν την άδεια από καμία αστυνομία, από καμία κυβέρνηση. Αυτό θέλει δηλαδή, να σε αυτό το πλαίσιο θέλει να υποταχθεί ο κάθε εργαζόμενος και του δικού μας κλάδου και των υπολείπων. Είναι προφανές ότι για να έρχεται αυτό το νομοσχέδιο σε αυτή τη φάση της μεγάλης οικονομικής κρίσης, η οποία είναι αποτέλεσμα της ανάπτυξης των προηγούμενων μηνών και της μεγάλης κερδοφορίας, ότι θα έρθουν ακόμα πιο σκληρά νομοσχέδια, τα οποία θα αφορούν όλες τις πλευρές της ζωής μας, σε εμάς τους εργαζόμενους. Γι' αυτό λοιπόν θέλουν να συκοφαντήσουν, να τρομοκρατήσουν και κυρίως να βάλουν στο πλαίσιο της δικής τους πολιτικής, που υπερασπίζεται τη μεγάλη στρατηγική σημασία κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων, και τα συνδικάτα, τους αγώνες τους, τις διαδηλώσεις τους, το βασικό τους εργαλείο, όπως έκανε και η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με τους ΑΝΕΛ, με τον απεργοκτόνο νόμο. Ξέρουμε καλά ότι βασική τους επιδίωξη επίσης είναι εμείς τα συνδικάτα να μπούμε σε αυτό το λεγόμενο, όπως τον ονομάζουμε σε εισαγωγικά, τον βάζουμε εμείς, κοινωνικό διάλογο, ούτως ώστε να πορευόμαστε μαζί σε αυτή την εξαθλίωση και να τους δώσουμε τη συνένεση. Γι' αυτό πήραν και τα συγχαρητήρια βέβαια από τον εκπρόσωπο της ΓΕΣΕ πριν λίγο, όπου η κυβέρνηση με τις αστυνομικές δυνάμεις προσπάθησε να εμποδίζει τους πραγματικούς εργαζόμενους, ούτως ώστε να καταφέρουν να διεκδικήσουν την πραγματική δημοκρατία μέσα στα συνδικάτα τους, και έβαλε χέρι η ίδια κυβέρνηση μέσα στα συνδικάτα με αυτή την κίνηση. Θεωρούμε λοιπόν ότι κανένας εργαζόμενος, και ήδη πολλές ανακοινώσεις έχουν δημοσιευτεί από μεγάλες ομοσπονδίες, εργατικά κέντρα, χιλιάδες εργαζόμενοι εκπροσωπούνται μέσω από αυτές, δεν δέχεται αυτή την άθλια προσπάθεια που κάνει σήμερα η κυβέρνηση αυτή την περίοδο. Η προσπάθεια αυτή θα μείνει στα χαρτιά. Εμείς το δηλώνουμε ξεκάθαρα και μέσα από τη σημερινή συζήτηση, ότι δεν θα μπούμε σε κανένα διάλογο, πρέπει τώρα να αποσυρθεί αυτό το νομοσχέδιο. Οργανώνουμε άμεσα μεγάλες κινητοποιήσεις και διαδηλώσεις που θα έχουν αυτό το βασικό αίτημα, να το πάρει τώρα πίσω η κυβέρνηση, να μην μπει καν σε ψηφοφορία και σε άλλου είδους συζήτηση, γιατί είναι όχι μόνο δημοκρατικό δικαίωμα, αλλά και ο μοναδικός δρόμος που έχουν να επιλέξουν σήμερα οι εργαζόμενοι απέναντι σε αυτή τη ζωή που μας... Έγινε διακοπή η σύνδεση. Εντάξει. Μ' ακούτε? Ωραία, ωραία. Συνεχίστε, γιατί είχε κάνει κάποια διακοπή. Ένα σχόλιο ακόμα για το θέμα των ίσων δικαιωμάτων και σχετικά με τους μικρούς αυτοαπασχολούμενους εμπόρους κλπ. Είναι προφανές ότι σε κάθε γειτονιά, σε κάθε μεγάλη πόλη, οι χιλιάδες αυτοαπασχολούμενοι μικροί έμποροι και μικροί επαγγελματίες δεν αντιμετωπίζουν αυτή τη μεγάλη κρίση λόγω των διαδηλώσεων. Την αντιμετωπίζουν γιατί υπάρχουν χιλιάδες εργαζόμενοι που δεν μπορούν να τα βγάλουν.
ακούστε, επειδή έχει κάποιο πρόβλημα το τηλέφωνο, πρέπει να το δούμε. Εάν θέλετε, ολοκληρώστε τώρα, έτσι και αλλιώς θα επανέλθουν οι βουλευτές με ερωτήσεις και θα επανέλθετε κι εσείς. Λοιπόν. Ναι, να τελειώσουμε αυτό, ότι είναι προσχηματικό το ζήτημα που μπαίνει σχετικά με τα ίσα δικαιώματα, γιατί δεν υπάρχουν ίσα δικαιώματα μέσα στην κοινωνία, δεν είμαστε όλοι απλοί πολίτες, δεν έχω εγώ τα ίδια, καταλαβαίνουν όλοι και σε αυτή την αίθουσα, με τον εργοδότη μου, με αυτόν που τα προηγούμενα χρόνια απεκόμισε χιλιάδες ευρώ, εκατομμύρια ευρώ, δισεκατομμύρια από τη δική μας δουλειά. Αυτός ενοχλείται από τις διαδηλώσεις και τις αγωνιστικές μας κινητοποιήσεις και οι μικροί έμποροι συνθλίβονται, οι μικροί αυτοαπασχολούμενοι συνθλίβονται από αυτή την πολιτική και πρέπει να συμμαχήσουν με εμάς για να ανατραπεί αυτή η πολιτική.